αθλητισμός ίσον κοινωνικό αγαθό. Κοινωνικό αγαθό που δεν πουλάει τελικά στις μέρες μας. Και δεν πουλάει γιατί οι ίδιοι εταίροι μας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν βάλει ένα πρόγραμμα αθλητισμού ποτέ όλα αυτά τα χρόνια. Ποτέ δεν είδαν τον αθλητισμό ως ανάγκη κοινωνική. Τελικά, εκεί που έχουμε φτάσει σήμερα, δεν πουλάει καθόλου αθλητισμός. Ακόμα και οι επιχειρηματίες πλέον δεν θέλουν να αγοράσουν αθλητισμό. Θέλουν απλά να βγάζουν τα έξοδά τους και τίποτα παραπάνω. Στον απολογισμό που κάναμε πριν λίγες μέρες, η χρονιά που πέρασε, και κάθε χρόνο τα τελευταία τρία χρόνια εδώ, έχω αναγνωρίσει αυτό το μάτωμα για το οποίο μίλησε ο Δήμαρχος προηγουμένως, ο Παναγιώτης, ο οποίος πήρε μια ομάδα, την νεότερη ομάδα, χτίσαμε, ιδρύσαμε σαν σύλλογος και την έφτασε εκεί που την έφτασε. Τον έχω ευχαριστήσει κατά επανάληψη που έχω αναγνωρίσει πραγματικά ότι αν δεν ήταν αυτός δεν θα φτάναμε εδώ. Και για να μην εξαιρέσω και τα δύο του συνεργάτες, τον αθόρυβο τον Λάζαρο τον Τιφτικίδη, εξαιρετικός άνθρωπος, ένα παιδί που πολύ θα ήθελα να πω τον συνεργάτη, και τον φίλο τον Δημήτρη τον Παπά, ο οποίος έχει βοηθήσει τα μέγιστα και αυτός, ιδιαίτερα στην ευρωπαϊκή πορεία που κάναμε, με τις γνώσεις του και με, με το τρέξιμο που έχει κάνει. Πρέπει να καταλάβουμε ότι για να κάνεις υψηλού επίπεδου αθλητισμό, παύλα πρωταθλητισμό, χρειάζεσαι τρεις βασικούς παράγοντες. Από αυτούς τους τρεις βασικούς παράγοντες εμείς είχαμε ένα. Ο ένας παράγοντας που κάναμε πρωταθλητισμό είχε το όνομα Παναγιώτης Πεκιάρης. Οι άλλοι δύο παράγοντες είναι μεγάλη λαϊκή βάση φιλάθλων, που σημαίνει μεγάλη πόλη με πολλούς φιλάθλους, οι οποίοι αναστηρίζουν όλες αυτές τις πρωτοβουλίες. Και η τρίτη είναι οι ακαδημίες και οι υποδομές που μπορείς να κάνεις, οι οποίες κακά τα ψέματα θέλουν πολύ χρόνο. Δεν αποδίδει καμία ακαδημία μέσα σε μία-δύο χρονιές. Εμείς λοιπόν σε αυτό το τρίπτυχο είχαμε μόνο ένα. Όταν φτάσαμε εκεί που φτάσαμε είναι γιατί είχαμε τον Παναγιώτη, ο οποίος ναι μεν είναι κομμάτι του συλλόγου, αλλά έφτασε αυτό που αγαπούσε, που ο ίδιος υπήρξε αθλητής του, το έφτασε εκεί που το έφτασε, γιατί πραγματικά είχε το όνειρο και την αγάπη να φτάσει αυτό το άθλημα εκεί που έφτασε. Πραγματικά σήμερα είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι πρέπει να λειτουργήσουμε με έχετε ακούσει να λέω πολλές φορές, είμαι διασώτης του εφικτού πολλές φορές και όχι του ιδεατού. Το ιδεατό είναι αυτά που είπε όλα ο Παναγιώτης. Πραγματικά, σε μια κοινωνία και με αρκετές μεγάλες επιχειρήσεις ακόμα στην περιοχή, θα έπρεπε να υπήρχε λίγο μεγαλύτερη στήριξη, τουλάχιστον σε αυτό που κάνουμε. Βλέπετε ότι δεν υπάρχει. Ο Δήμος, απ' την άλλη, αυτό που μπορεί και δίνει, μας το δίνει. Τον έχω ευχαριστήσει κατά επανάληψη και θα τον ευχαριστήσω και για τη σημερινή του συνεισφορά. Βέβαια, σταγόνα στον ωκεανό είναι αυτά που δίνει ο Δήμος. Έστω και αυτά όμως μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε για την τοπική νεολαία. Δεν φτάνουν όμως για το όραμα που έχει Παναγιώτης. Εγώ θα ήθελα να κάτσουμε πλέον και σε αυτό που είπε ο Γιάννης ο Λαζαρίδης, να κάνουμε ένα πάλι σχεδιασμό και όταν οι συνθήκες το ευνοήσουν, να δούμε πάλι εδώ είμαστε και αν μπορούμε πραγματικά να ξαναγίνει πάλι η ναυαρχίδα, όπως και παραμένει, δεν έχει πάψει. Αλλά θέλουμε πραγματικά να μπορέσουμε να βοηθηθούμε από επιχειρήσεις οι οποίες σήμερα δεν έχουν την δυνατότητα. Εγώ θα πω για άλλη μια φορά και εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, παρότι έχουμε μεθαύριο συμβούλιο και δεν έχουμε ενημερωθεί πλήρως όλοι οι διοικητικοί σύμβουλοι, θα τον ευχαριστήσω άλλη μια φορά. Εμείς θα θέλαμε να υπάρξει μια κατάσταση καινούρια, δεν ξέρω σε ποια κατηγορία, το τμήμα, επειδή είναι το νεότερο που ιδρύθηκε, δεν θα θέλαμε με τίποτα να είναι και το πρώτο που θα διαλύσει. Πραγματικά αυτό θα ήταν ό,τι χειρότερο για μας. Νομίζω ότι μπορούμε να στυλώσουμε τα πόδια και όλοι μαζί να φτιάξουμε μια ομάδα που, αν δεν ξέρω αν θα είναι στην Α1
ή σε χαμηλότερη κατηγορία, αλλά πραγματικά να υπάρχει, να συνεχίσει και όταν πάλι οι συνθήκες το ευνοήσουν, να ξαναφτάσουμε εκεί που μπορούσαμε. Σας ευχαριστώ πολύ.